Από το περιοδικό Βοανεργές, τεύχος 89, ο Ιερός Αγών. Ουδείς δυνατέλθει προς με αν μη ο πατέρ μου, ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, καγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα, Ιωάννου Σίγμα Ταύ 14. Ο Παπαγιάννης Παπαλούδης Πόντιος, εφημέριος Κάτω Βροντούς Δράμας, 1871-1941. Υπήρξε ένας ακόμη πιστός και αφοσιωμένος ιερέας από τον Πόντο της Μικράς Ασίας. Ήρθε στην Ελλάδα το 1924 με την ανταλλαγή των πληστισμών και εγκαταστάθηκε μαζί με την οικογένειά του στο χωριό Κάτω Βροντού Δράμας. Το χωριό αυτό υπάγεται στη Μητρόπολη Ζυχνών του Νευροκοπίου. Κατά παράδοξο τρόπο, η παπαδία και το μοναχοπέδιο αναπαύονται και εκκλησιάζονται στον παλαιομερολογητικό ναό του Αγίου Προφήτη Ηλία, όπου ήσαν συλλειτουργοί κατά χρονικά διαστήματα οι ύμνηστοι Παπαγιώργης Μαυρίτης και ο ιερόμοναχος Παρθένιος Νικηφορίδης. Και ο Παπαγιάννης όμως έτρεφε αισθήματα συμπαθίας και ένα είδος ευλαγγυλικής αγάπης προς τους παλαιομερολογητές, την οποία αγάπη όταν το καλούσε η ώρα εξεδήλωνε και έμπρεχτα. Το μεγάλο του όμως βήμα να τους πλησιάσει από κοντά και να τους συμπαρασταθεί σαν πνευματικός πατέρας δεν το τολμούσε εύκολα. Ήταν ο ανθρώπινος φόβος της καθαιρέσεως από τον ημερολογήτη δεσπότη σε περίπτωση που θα ακολουθούσε το πάτριο εορτολόγιο, που οπωσδήποτε του ανέστειλε την απόφαση. Και τα χρόνια περνούσαν. Ήρθε το 1936, οπότε εδώ και ένα χρόνο τώρα οι γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν αποκτήσει ιεραρχία με αρχιεπίσκοπο τον Δημητριάδος Γερμανό. Στο νομό Δράμας έχουν δημιουργηθεί πολλά παραρτήματα και καλλιεργηθεί πολύ το πνεύμα των παραδέσεων που από τους ακούραστους σε ιεραποστολική δράση ιερείς Παπαγιώργη Μαυρίδη, Παπα Ανδρέα Ανδρεάδη, Παπα Ανδριανό Δελιγιανίδη, Παπα Κώστα και τους ιερομόναχους Παρθένιο Νικηφορίδη και Γαλλή Λίβερη. Ο Παπαγιάννης, παρόλη τη ζωντανή κίνηση των ΓΟΧ, δεν δείχνει σημεία προσχωρήσεως της επάλξης τους. Τονώνεται βέβαια η καλή του προδιάθεση, αλλά καθυστερεί σαν να περιμένει άλλη όθηση και πραγματικά έτσι φάνηκε ότι ήταν το σχέδιο του Θεού. Κάθε πρωί και απόγευμα που ο Παπαγιάννης πήγαινε στο ναό των Αγίων Θεοδόρων και για τον όρθο ή τον εσπερινό δρόμος που περνούσε έξω από το νεόκτιστο ναό των ΓΟΧ τον Άγιο Προφήτη Ηλία, έξω από τον ναό αυτό υπήρχε μια μεγάλη και πλατεία πέτρα που έμοιαζε με κάθισμα. Κάθε μέρα λοιπόν εκεί σταματούσε ο Παπαγιάννης για να πάρει την ανάσα του, εκεί με λαχτάρα έκανε την ευχή. Κάποτε να τον αξιώσει ο Θεός να λειτουργεί στον ναό του προφήτη Ηλία. Και αυτό γινόταν κάθε πρωί και κάθε απόγευμα επί 10 ολόκληρα χρόνια. Ο προφήτης Ηλίας τελικά δεν έμεινε αδιάφορος στη μακρόχρονη αυτή η θερμή παράκληση του ιερέα. Μια νύχτα ο Παπαγιάννης είδε σημαδιακό όνειρο. Λειτουργούσε, λέει, στον ναό των ΓΟΧ Κάτω Βροντούς αείμνηστο Θεοδόση Ευκαρπίδη. Έβαλε ευλογημένη και άρχισε τα ειρηνικά. Όταν έφτασε όμως το υπόρρητο αρχιεπισκόπου και πατρός ημών, βγήκε στην ωραία πύλη και ρώτησε με ποντιακή διάλεκτο: «Θεοδόση, τον δεσπότη έχετε, τον Γερμανό?» Απάντησε κοφτά εκείνος. Και ο Παπαγιάννης το επανέλαβε με ιδιαίτερο τόνο: «Υπέρ του αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Γερμανού». Εκείνη ακριβώς τη στιγμή ξύπνησε και συνοδητοποιώντας το λοζόνταν όνειρό του, σκούντισε την παπαδιά γεμάτος απορία για την επιβεβαίωση του ονείρου το αληθές. «Παπαδιά, το δεσπότη έχουν οι παλαιομερολογητές, το θα λέγω σε μωρέ παπά μου», του απάντησε εκείνη και αυτή σαστισμένη από την απροσδόκητη ερώτησή του. «Έξω τον ονομάνα τη ενέσπαλα, ποιο εν?» Δεν το χωρούσε πια το κρεβάτι τον Παπαγιάννη, πετάχτηκε όρθιος
για να ξυπνήσει το παιδί του ίσως από εκείνον το, να το εξακρίβουν. Δυστυχώς για εκείνον όμως, γιατί ούτε το παιδί θυμόταν το όνομα του δεσπότη του Αγώθου. Δεν άντεξε τότε ο Παπαγιάννης, ντύθηκε γρήγορα, πήρε τον μπαστούνι του και βγαίνοντας κοντοστάθηκε στην πόρτα και δήλωσε με αποφασιστικότητα στην Παπαδιά: «Έξον Παπαδιά, το θα λέγωσε τώρα. Εγώ τώρα θα πάω στο κουμπάρο. Θα ρώταγα τον ποιος είναι ο δεσπότης των. Αλλά λέει με ότι ένας Γερμανός, άμα θα γύριζω με το παλαιό». Και αφήνοντας αστημένη την Παπαδιά, κατηφόρησε αμέσως για το σπίτι του κουμπάρου του που βρισκόταν κοντά στο ναό του προφήτη Ηλία. Άνοιξε την αυλόπορτα και βρέθηκε μπροστά στον Θεοδόση που πλαινόταν πριν ξεκινήσει για το χωράφι. «Καλημέρα, Θεοδόση». «Καλά στον Παπαγιάννη». Χωρίς πρόλογο ο Παπαγιάννης το ρωτά: «Θεοδόση, ντό δεσπότη έχετε?» «Τον Γερμανό παπά μου», του απάντησε επίσης απορριμμένος ο κουμπάρος του. Χωρίς αργοπορία και έχοντας βαθιά συνέστηση τη στιγμή, ο Παπαγιάννης είπε: «Έπαρον αγκάρ και άνοιξον την εκκλησία. Από τώρα είμαι ο παπάς σας». Ο κουμπάρος του, που δεν την περίμενε τόση χαρά, έτρεξε να πάρει και να συνοδεύσει στο ναό τον Παπαγιάννη, ο οποίος αφού προσκύνησε τις Άγιες εικόνες και την Αγία Τράπεζα, φόρεσε το πετραχύλι και διάβασε ικανοποιημένος, γεμάτος ικανοποίηση, τον πρώτο του όρθρο Νίη Σαββόπουλου, με την καθοδήγηση του οποίου ο Παπαγιάννης έστειλε στο Μητροπολίτη Ζυχνών και Νευροκοπείο Αγαθάκελο με εξώδικο την παρέτησή του από το νέο ημερολόγιο. Από εκείνη την ημέρα έγινε ο τακτικός λειτουργός του, όταν το 1941 στην Ανατολική Μακεδονία κατέβηκαν οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί, ο παπάς με την οικογένειά του ζήτησαν καταφύγιο στην Έδεσσα. Οι υπερβολικές στερήσεις και οι μεγάλες καπουχίες έριξαν άρρωστο βαριά τον Παπαγιάννη, ο οποίος εκοιμήθηκε κυρίως το 1941.